Δεν μπορεί να ρίχνει τον παλάτι ο ένα στον άλλο. Αν δεν είναι άξιες οι υπηρεσίες, να βρουν ποιος είναι, να πάνε στα σπίτια τους. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι να το πράξει. Η περιφέρεια είναι να το πράξει. Δεν το αφήνουμε αν δεν τελειώσει μέχρι τα άκρα αυτό το θέμα. Ξεχυλίζει η οργή των κατοίκων του Καρτερού στο Ηράκλειο, στην περιοχή όπου έχει δημιουργηθεί ένα πρόχειρο ανάχωμα για να συγκεντρώνονται τα λίμματα που εδώ και 2 εβδομάδες πέφτουν στο ρέμα, χωρίς να έχει ακόμα βρεθεί από πού ακριβώς προέρχονται. Έχει παραγίνει το πράγμα. 15 μέρες τώρα ήρθαν εδώ πέρα και κάμανε ένα ράκο και σταματήσανε τα νερά μέσα σε σπίτια, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, μέσα σε οικογένειες, μέσα σε επιχειρήσεις και ξέρω εγώ κλπ. Αυτό πού θα πάει, δηλαδή είναι λύση? Θα κάνουμε μικρό αποσελέμι εδώ πέρα να σταματούμε τα απόβλητα του κάθε κυρίου? Οι υπεύθυνοι να λάβουν μέτρα, να βρουν ποιο εργοστάσιο είναι, ένα είναι, δύο είναι, τρία είναι, να βρουν την άκρη του. Η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε εικόνες χωρίς προηγούμενο. Η στάθμη ανέβηκε τόσο πολύ, ώστε ο λάκκος άρχισε να ξεχυλίζει, με κίνδυνο τα λίμματα να συνεχίζουν την πορεία τους για να βρεθούν στη θάλασσα, όπως ακριβώς είχε συμβεί πριν από 15 ημέρες. Δείτε εδώ μια εικόνα. Στο 2018 ζούμε. Ορίστε. Ορίστε, τα λίμματα θα καταλήγουν στη θάλασσα και πάλι. Στον Καρτερό. Εδώ περνάνε του υδραγωγείου οι σωλήνες. Από εδώ μέσα. Που πρέπει να είναι καλυμμένοι με τα υγρά αυτά, τέλος πάντων. Και έχει τη διακλάδωση και πάει στο σπίτι μου. Κάτι συμβαίνει. Είναι δυνατόν να μην τον έχουν βρει 15 μέρες. Και είδατε εδώ ότι ρεζιλίκη υπάρχει και δυσοσμία και κουνούπι. Μας έχουν καταφάει τα κουνούπια. Από τότε μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν έχει βρεθεί ο υπαίτιος, αλλά και καμία υπηρεσία σε Δήμο, ΔΕΙΑ ή Περιφέρεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση του προβλήματος, πετώντας τον μπαλάκι η μία στην άλλη και με τους πολίτες να γανακτούν, δηλώνοντας ότι θα λάβουν δραστικά μέτρα. Πάμε καταγγελία ο Σύλλογος και η Νορία αύριο το πρωί, αύριο Δευτέρα. Στην εισαγγελέα να καταγγείλουμε το θέμα. Να πάνε εκεί να ρίξουν 2 μπετονιέρες μπετό, εκεί στην τρύπα να τη φράξουν. Αλλιώς θα πάμε εμείς. Θα μαζευτούμε οι κάτοικοι και θα πάμε εμείς να πληρώσουμε 2 μπετονιέρες να την κλείσουμε την τρύπα. Να φανεί ο κύριος επί τόπου. Γιατί θα του βγούνε μέσα από εκεί που τα πετάει και θα φανεί ποιος είναι. Αλλά εγώ πιστεύω πως δεν θέλουν να βρουν άκρη και σου λέει άσε αυτοί για κακομύριδες, άσε να υποφέρουν εδώ. Αλλά δεν είναι εδώ πέρα, διότι είναι μια τουριστική περιοχή, κατοικημένη περιοχή. Πέστε χαιρετισμούς στην εξουσία και να δουν τι θα κάνουν. Ο εκνευρισμός έφτασε σήμερα στο κόκκινο όταν στο σημείο βρέθηκε μηχάνημα του Δήμου που επιχείρησε την εμβάθυνση του λάκκου. Αποθάνομαι με όνειρμα, ασθένειανα, γιατί δεν πάντα στρέφτε στην εμβάθυνση του λάκκου. Η αφόρητη μυρωδιά και τα αμέτρητα κουνούπια έχουν κάνει κόλαση τη ζωή των κατοίκων που δεν έχουν τρόπο να προστατευτούν από την τεράστια αιστεία μόλυνσης μια ανάσα από τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να βρουν από πού τρέχει το νερό. Μόλυνση, σχετική μόλυνση. Είναι ένα μικρόβια. Δηλαδή... Εδώ έχουμε την περιουσία μας. Έχω πιο μέσα μέλισσες. Περνάμε ζώα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί να αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην κυκλοφορήσουν τα παιδιά μας. Κουνούπια γεμίσει η περιοχή όλη του Καρτερού και τη Πρασά. Και μάλιστα είναι και μεγάλα κουνούπια, τα οποία όπως βλέπετε μου έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στα πόδια. Ουσιαστικά πρέπει να είναι μόλυνση αυτό. Το βιτιοφόρο που έφτασε στο σημείο προχώρησε σε μια ακόμα άντληση, με τη ροή ωστόσο να συνεχίζεται και με μια ενδεχόμενη βροχόπτωση να σημαίνει και την εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής.